Τον εφιάλτη βιώνει εδώ και 2 χρόνια μια ανήλικη κοπέλα όταν η ίδια βιάστηκε από έναν συμμαθητή της σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένα θέμα που είχε αναδείξει τότε η εκπομπή μας, ενώ είχε αποκαλυφθεί πως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος είχε προβεί σε μια τέτοια πράξη. Το ανήλικο κορίτσι, το οποίο ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ, κατήγγειλε με τη μητέρα της το περιστατικό, το οποίο έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η μητέρα της, συγκλονισμένη, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό και περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε το παιδί της στα χέρια του συμμαθητή της. Το παιδί μου προσπαθούσε να τον αποθήσει, προσπαθούσε να πει ότι θέλει να σταματήσει. Το παιδί μου τον αποθήσε όσο μπορούσε, έλεγε ότι δεν θέλω, ότι δεν έχει κάνει σχέσεις ολοκληρωμένες και ότι θα ήθελε η ολοκληρωμένη σχέση να ήταν από αγάπη. Συνέχισε και γελούσε, το παιδί μου έκλαιγε και αυτός γελούσε. Μετά αυτός φύγηκε και ξανά άρχισε ο γοροθάστης. Με χτυπούσε το κεφάλι στη ντουλάπα. Εκείνο που ζητάω εγώ και το παιδί μου, γιατί ο συγκεκριμένος δεν έχει κάνει μόνο ένα αδίκημα αυτό του παιδιού μου που έχει σκοτώσει την ψυχή του και μετά από αυτό και πήγαμε σε ψυχολόγους και συνεχίζουμε. Βλέπω τα μάτια της τα γκρι και δεν θέλω να βλέπω το μάτια της να είναι γκρι. Θέλω κάποια στιγμή τα μάτια της να πάρουν το χρώμα που έχει, το όμορφο χρώμα που είχε, το χρώμα του αγγέλου. Περάσανε ήδη 15 μέρες. Εγώ το έμαθα από τότε που έγινε η πράξη στις 18, το έμαθα στην 28η. Όταν έβλεπα το παιδί μου να γίνεται χάλια, να χάνει κιλά, η αδελφή της να με λέει «Μαμά, δεν είναι καλά». Μου είπε «Μαμά, δεν μπορώ να σου πω τώρα, όταν θα είμαι έτοιμη». Και κάποια στιγμή άρχισε και μου έλεγε ότι «Ξέρεις, μαμά, αν κάποιο κορίτσι, αν κάποια φίλη τη βιάσουνε και θα ήταν καλό να το πει στη μαμά της και όλα αυτά και το πήγαινε εκεί και ότι μια φίλη ίσως έχω ακούσει και μου το πήγαινε έτσι για να δει την αντίδρασή μου, πώς θα αντιδράσω». Το παιδί μου ήξερε ότι τις υπεραγαπούσα, τις μεγάλωσα μόνη μου κάνοντας 2 δουλειές. Εκείνος φρόντισε να διαδώσει σε όλους ότι πήγε και έκανε αυτή την πράξη με τη συγκεκριμένη χωρίς τη θέλησή της. Ο ίδιος το διέδωσε, ο ίδιος το είπε, ο ίδιος φρόντισε να πουλήσει μαγιά. Μετά από αυτό το παιδί μου και κάνοντας την καταγγελία και δυσιμοποιώντας όλο αυτό το θέμα που βγήκε στη δημοσιότητα, και καλώς βγήκε και καλώς μας βοηθήσατε κι εσείς και βγήκε, γιατί έπρεπε να βγει. Γιατί το μπούλινγκ που υπέστη το παιδί μου ήταν πολύ μεγάλο. Το παιδί μου θα το έχανα 3 φορές. 3 φορές θα το έχανα. Το τι ζει, ευγνωμονώ το Θεό πραγματικά. Από εκεί και πέρα όμως, ζητάω δικαιοσύνη. Ζητάω όταν θα γυρίσω από το δικαστήριο που θα γίνει πρότινος, να το κοιτάξω στα μάτια και να τιμώ. Ναι, δικαιώθηκες, παιδί μου. Έγινε μια απόπειρα μπροστά μου. Ήταν στο μπάνιο. Την αγκάλιασα, πέσαμε μαζί και κλαίγαμε. Μετά από εκεί πέρα μου υποσχέθηκε ότι «Μαμά, πες μου πότε θα περάσει αυτός ο πόνος. Πότε θα μπορέσω να το ξεπεράσω, πότε θα περάσει αυτό που νιώθω». Και έλεγα «Παιδί μου, κάνε υπομονή, θα το περάσουμε μαζί». Το θέμα είναι ότι ο κατηγορούμενος είναι στην περιοχή μας και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πιο δραματικό από ένα γονιό να το συναντά και να το βλέπει να γελάει ειρωνικά και να προσπαθεί να κρατηθεί. Ζητώ λοιπόν δικαιοσύνη, ζητώ αυτοί οι δικαστές να κοιτάξουν αυτό το ρεμάλι στα μάτια και να του πούνε όχι ότι έκανες μια τερατώδη πράξη, ότι αυτό που έκανες όχι πρέπει να τιμωρηθεί, πρέπει να γίνεις παράδειγμα. Πρόκειται για μια υπόθεση την οποία έφερε στο φως η εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη με τη βοήθεια του στρατού του Λιμνιού και στην πορεία της αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος δράστης είχε κάνει παρόμοιες πράξεις και με μια άλλη συμμαθήτριά του. Στην αίθουσα του δικαστηρίου λοιπόν, ο κατηγορούμενος, ο οποίος πλέον είναι ενήλικος, θα δικαστεί για τις πράξεις του βιασμού και της τέλεσης γενετήσεων πράξεων με ανήλικη, το οποίο θύμα δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί.
Πω, πω. Ο λόγος της μαμάς τσακίζει κόκαλα. Τσακίζει κόκαλα, αλλά εδώ βλέπουμε και με αυτό που διαφωνούσα εγώ στο διάλειμμα που κάνουμε κάποιες συζητήσεις, ότι δεν βιάζει μόνο κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνειδητότητα, σχεδόν περηφανεύεται για αυτό που έκανε. Σχολείο κιόλας. Γιατί, είναι άρρωστος, γιατί του αρέσει η εξουσία και αυτός είναι ο ίδιος που αύριο μεθαύριο θα βγει και θα σκοτώσει κάποιον ο οποίος είναι ευάλωτος να μείνει αυτό. Και βλέπουμε και πόσο σημαντική είναι η στήριξη της οικογένειας.